Φίλε και φίλοι, από όπου και ακούτε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα όσο γίνεται και όσο μπορείτε. 23 Φεβρουαρίου σήμερα και όσο ακόμα βρίσκομαι εν υπό αυτοπεριορισμό, είπα να σπάσω αυτή τη σιωπή και να σας πω κάποιες σκέψεις μου με αφορμή ένα ακόμα τρομερό που έγινε τώρα στις 21 Φεβρουαρίου θα σας το δείξω αν και εφόσον τα πράγματα το επιτρέψουν και φυσικά η πλατφόρμα της YouTube μας το επιτρέψει ε, 21 Φεβρουαρίου και ενώ είμαι κλειστός δεν έχω ανεβάσει παρά μόνο αυτά τα δύο βίντεο που είδατε ε, έλαβα μια ειδοποίηση ότι παραβίασα τους κανόνες που αφορούν τη ρητορική μίσους. Κοίταξα λοιπόν και εγώ την ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αφορούσε την εκπομπή που είχα κάνει στις 22 Νοεμβρίου με αφορμή τα πολύ φρέσκα τότε γεγονότα με την Κιβωτό του κόσμου και τον πατέρα Αντώνιο αφορούσε την προειδοποίηση που είχα κάνει ότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει στο παρασκήνιο εναντίον του πατρός Αντωνίου από το περιβάλλον και από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο τον κύριο Ιερώνημο θα προβώ σε αποκαλύψεις μερικούς τίτλους τους ανέφερα που αφορούσαν κυρίως το σκοτεινό παρελθόν με την ΜΚΟ αλληλεγγύη, ήταν η ΜΚΟ την οποία η αμαρτωλή του μακαριστού Χριστόδουλου στην οποία ήταν εμπλεγμένα ούκο λίγα ονόματα και ο, ο αρχιεπίσκοπος ηρώνυμος όταν ανέλαβε πια το 2008 μετά την εθρόνησή του από τα πρώτα πράγματα που φρόντισε ίσως για να τα έχει καλά με όλους και όπως απεδείχθη δικαιώθηκα, τα είχα γράψει τότε αυτά ε, μάλιστα του είχα γράψει και μια επιστολή την οποία εύχομαι να έχει φροντίσει να εξαφανίσει πριν την ενθρόνησή του το Φεβρουάριο του 2008 επιστολή του την οποία του την υπενθύμησα στην εκπομπή της 22ης Νοεμβρίου και από καιρό εις καιρού την υπενθυμίζω ότι θα είναι καλό να την έχει καταστρέψει δεν τον συμφέρει κάπου να βρεθεί στα αρχεία του κάποια στιγμή ότι όταν θα τον πάρει ο Κύριος, όταν θα τον καλέσει ο Κύριος. Έλεγα λοιπόν για όσα πράγματα έχουν συμβεί με την αμαρτωλή αυτή μικιό, την αλληλεγγύη και όσους αναπλέκονται. Ο Μακαριότατος φρόντισε από τα πρώτα πράγματα αφού δεν μπόρεσε να ξεφορτωθεί το βάρος όλων αυτών που υπήρχαν εκεί πέρα γιατί ήταν εμπλεκόμενοι πάρα πολύ και θα τους έβρισκε μπροστά του φρόντισε να την καλύψει την υπόθεση με πολλά ε, με πολλές δραστηριότητες η πιο αγαπημένη του όσοι τον ξέρουμε και τον ξέρω πάνω από 25 χρόνια που κάθισα δίπλα του συνηθίζει όλα αυτά να τα κλείνει με κάποιο τραπέζι βραδινό ή μεσημεριανό αυτά συνέβησαν και έτσι ποτέ δεν άνοιξε ο φάκελος με όσα έχουν διαδραματιστεί στην αμαρτωλή μικιό αλληλεγγύη βέβαια αυτή τη μικιό σχεδόν την έχουν απενεργοποιήσει υπάρχει ως νομικό πρόσωπο έτσι για να ξέρουμε τι λέμε αλλά έχει απενεργοποιηθεί σε αυτή τη μικιό είχαν εμπλακεί πολλά ονόματα που σήμερα πάλι είναι στο προσκήνιο, όπως είναι ο κύριος Φουρλεμάδης, ψάξτε να δείτε που είναι ο κύριος Φουρλεμάδης, και υποπία ιδιότητα, ε, ο κύριος Τζούμα, ο Σωτήρης και πολλοί άλλοι. Πολύ τέλος πάντων είχα πει στην εκπομπή στις 22 του μηνό ότι του είχε ζητήσει του πατρός Αντωνίου ο μακαριότατος να παραδώσει την Κιβωτό και να την, στην κυριότητα και στην ευθύνη της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και την, να την, να μετονομάσει σε κυβωτό της αλληλεγγύης ή κάπως έτσι. Εν πάση αυτός είπα κι άλλα στην εκπομπή στις 22 Νοεμβρίου και έτσι επειδή ανέβηκαν αρκετά οι τόνοι αν θυμάμαι καλά στη συνέχεια είπα κάποιες βαριές κουβέντες δεν θέλω να τι επαναλάβω γιατί πάλι θα δουλέψει το πουργατόριο. Πουργατόριο για όσους δεν ξέρουν, αν και δεν πρέπει να σας τα δίνω όλα έτοιμα, είναι μια διαδικασία εξαγνισμού που χρησιμοποίησε κυρίως η Ιερά Εξέταση. Βάλτε τη λέξη πουργατόριο και θα βρείτε πολλά που συνδέονται και με το Βατικανό και τις πρακτικές του. Λοιπόν... Ε, στις 22 Νοεμβρίου είπα αρκετά και έδωσα και κάποια στοιχεία για τη ΜΚΟ. βεβαίω η εκπομπή όπως θα δείτε, εκτός από εσά που την έχετε κατεβάσει και την έχετε στο αρχείο σας, πάγια πρακτική στην οποία σας προτρέπω και γι' αυτό τιμωρούμε από την πλατφόρμα, θα τα πούμε σε λίγο. Ε, κατέβηκε η εκπομπή και μου ήρθε μια ειδοποίηση στις 21 Φεβρουαρίου ότι θα πρέπει να απέχω, να μην ανεβάζω βίντεο. Για μία, δύο εβδομάδες θα σας τα δείξω. Πρώτα, να μου επιτραπεί να συνεχίσω. Αυτό το βίντεο ηχογραφείται στις 23... Αυτό το podcast το ηχογραφώ στις 23 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ε, μου ήρθε στις 21 Φεβρουαρίου μια ειδοποίηση ότι με διακόπτουν πάλι για άλλη μια φορά με βάση τις οδηγίες της κοινότητας για παραβίαση των κανόνων περί ρητορικής μίσους. Η εκπομπή όσοι την έχετε στο αρχείο σας και όσοι την έχετε αρχιοθετήσει όπως συχνά σας προσκαλώ και σας προκαλώ, σας παρακαλώ δηλαδή εγώ δεν είμαι από τους μόνιμους και τακτικούς youtuber όπως έχω ξαναπεί δεν θα γίνω επαγγελματίας youtuber γι' αυτό και τιμωρούμε από την πλατφόρμα και μου σβήνουν τους συνδρομητές εννοείται ότι οι συνδρομητές δεν είναι όλοι αυτοί είναι υπερπολαπλάσιοι οι συνδρομητές με βάση πάρα πολλά στοιχεία το λέω αυτό απλώς η πλατφόρμα επειδή δεν ακολουθώ την πολιτική του marketing η οποία τι θέλει το η πλατφόρμα του youtube και με ε, όλες τις ε, τεχνικές που έχει μεταξύ αυτών και η τεχνητή νοημοσύνη ασχέτως αν δεν το έχουν επισημοποιήσει ακόμα ε, πώς δουλεύει να το εξηγήσω λίγο για να εξηγήσω όλο αυτό γιατί δεν θέλω να είμαι επαγγελματίας youtuber και το έχω πει και το έχω δηλώσει άλλωστε η έκθεσή μου ε, από τον Νοέμβριο του 20 μετά τα σκληρά μέτρα του εγκλισμού Αναγκάστηκα όλες αυτές τις ιδιωτικές συναντήσεις που χρόνια κάνω τώρα στα σπίτια σας και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ να τις μεταφέρω στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα του YouTube ώστε να είναι εκτιμα περισσότερων και όπως αποδείχθηκε υπήρχε και υπάρχει εκ μέρου σας πολύ μεγάλη ανταπόκριση βέβαια η έκθεση, η δημόσια έκθεση κάθε φορά που είτε κάνω ένα live, είτε ετοιμάζω, ανεβάζω ένα βίντεο, αισθάνομαι σαν να είμαι στην αρένα, στο Κολοσσέο, όπου, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα, αυτό το επικίνδυνο που κάνω, αυτό σημαίνει ε, δεν θα είμαι επαγγελματίας youtuber και δεν θέλω να γίνω επαγγελματίας youtuber, έχω πει ακριβώς τους στόχους μου, τις προθέσεις μου, τις διαθέσεις μου, τις οποίες έχω ξετυλίξει κατά καιρούς, αυτά τα δύο χρόνια των συνεχών εκπομπών. Αποστολή μου είναι η εθνική αφύπνιση, κοινωνική αφύπνιση, ψυχική αφύπνιση, πνευματική αφύπνιση, ιστορική αφύπνιση. Δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις αφύπνιση και από κάτω να έχεις PayPal ή να έχει πατήσει το κουτάκι στη συμμετοχή ώστε να βάζει ο καθένας και να συνδράμει οικονομικά ε, και πρέπει να το κάνετε σε όλους τους άλλους youtuber οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν, να ζήσουν, αρκετοί τα έχουν καταφέρει με χίλιους δυο τρόπους δεν είναι η ώρα τώρα να το πούμε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι για αυτό που κάνω επαγγελματίας youtuber και από κάτω να έχω είτε ένα IBAN, είτε PayPal είτε λογαριασμούς τραπεζικούς το θεωρώ πέρα και πάνω από τους ηθικούς κανόνες και τους φραγμούς που έχω στη ζωή μου. Ε, δεν γίνεται Αφύπνιση είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο με όλες αυτές τις διαστάσεις. Επαναλαμβάνω, εθνική αφύπνιση, ιστορική αφύπνιση, πνευματική αφύπνιση, κοινωνική αφύπνιση, ψυχική αφύπνιση. Αυτό δεν γίνεται με fast track, όπως θέλει το λογισμικό. Δεν γίνεται με δεκάλεπτα και 20 λεπτά βίντεο, όπως θέλει το λογισμικό. Και όλη αυτή η βουλημία που έχει δημιουργήσει η προέκταση του χεριού μας, να τα ακούμε και να τα βρίσκουμε όλα έτοιμα, να ταυτιζόμαστε με αυτόν που τα λέει και να επαναπαυόμαστε στον καναπέ. Εξού και η δική μου πρόσκληση. Πρόκληση είναι και συνεχίζει να είναι, παρά το γεγονό ότι πάω αντίθετα στους κανόνες και στο, στην πολιτική του marketing της πλατφόρμας, όσο συνεχίζει να με φιλοξενεί, εγώ δεν θα ταΐζω αυτό το αχόρταγο λογισμικό με τους κανόνες που θα εξηγήσω πώς λειτουργεί και πώς μπορεί άνετα να κάνεις απίστευτα νούμερα και να δίνεις και να ταΐζεις το λογισμικό, το αχόρταγο λογισμικό, το οποίο όσο το ταΐζεις τόσο σου δίνει λεφτά πάρα πολλά. Γιατί όσο περισσότεροι βλέπουν ένα βίντεο, τόσο περισσότερες διαφημίσεις υπάρχουν, τόσο περισσότερα παίρνει οι πολυεθνικές, δεν είναι μία η πολυεθνική, στην οποία ανήκει και η πλατφόρμα της YouTube και το Facebook Facebook και η Google είναι και άλλες πολυεθνικές και άλλα δεδαλώδη συμφέροντα που κινούνται από πίσω βγάζουν λεφτά. Εγώ λοιπόν από την αρχή σας κάλεσα και σας είπα δεν θέλω να κάνετε το γνωστό τη μηχανιστική πλέον κίνηση copy paste το link το στέλνετε σε 10, 20, 50, 100 φίλους σας και αυτό ανεβάζει αμέσως τα views και μόνο να ανοίξεις το βίντεο. Εγώ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και τιμωρούμε από την πλατφόρμα της YouTube. Εγώ ζήτησα να παίρνετε το βίντεο, να το κρατάτε στο αρχείο σας και να κάθεστε με 10-20 φίλους, όπως και το κάνετε και σας ευχαριστώ, να βλέπετε το βίντεο, αυτές τις ιδιωτικές διαλέξεις που σε άλλες περιπτώσεις όλες αυτές οι διαλέξεις γίνονται επιχρήμαση. Και ξαναλέω, για να ξέρουμε και τι λέμε, και στην αρχαία εκκλησία και στα ιδιωτικά συμπόσια δεν ήταν τίποτα δωρεάν. Έτσι. Δεν εννοώ όμω να κάνω αφύπνιση, να κάνω κάτι τέτοιο, ε, κάτι τέτοιο τόσο βαρύ και ένα τέτοιο υψηλό λειτουργήμα και υπούργημα, όπω είναι η αφύπνιση, που δεν μπορεί να γίνει με ένα fast track video. Πρέπει να εξηγήσει στον ακροατή σου ή στο θεατή σου κάθε λέξη και κάθε νόημα που χρησιμοποιεί. Εξού και τα βίντεο, παρότι στην αρχή ήταν δύο ώρα, κατάλαβα ότι δεν γινόταν Να συνεχίσω έτσι και τα. Κατέβασα στη μία ώρα, μερικά γίνανε και 45 λεπτά. Εν πάση τόσο, δεν θέλω να είμαι επαγγελματίας youtuber και να ταΐζω αυτό το αχόρθαγο λογισμικό το οποίο πώς δουλεύει. Γιατί επικοινωνία κάνω χρόνια, 40 χρόνια και εννοείται ότι γνωρίζω και την τεχνική και τη μεθόδευση. Έχω υπάρξει, ε, σας έχω πει ότι βιογραφικό μου εύκολα δεν βρίσκεις γιατί έχω φροντίσει γι' αυτό, λάσπη Βρίσκεις πολύ εύκολα, ε, εις βάρος μου, δύσκολα θα βρεις κάτι, ένα πλήρες βιογραφικό, γιατί δεν το έχω επιτρέψει. Αντιθέτως, τη λάσπη την έχω αφήσει να υπάρχει γιατί είναι χρήσιμη. Έχω πει ότι με τη λάσπη έχω μάθει και χτίζω Έτσι δεν έχω αποσύρει κάποια link τα οποία καταφέρονται με κατάφορα και συγκοφαντικά, δυσφημιστικά ε, 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 εναντίον μου, με ψεύδιβε εννοείται, τα οποία έχουν όλα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη, ωστόσο πλήρες βιογραφικό δεν θα βρείτε και αυτό είναι μέρημνα και φροντίδα προσωπική, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την παράθεση, για να σας πω ότι εγώ δεν θα ταΐσω ποτέ αυτό το λογισμικό, καλώντας σας να κάνετε like, πρέπει όμως να υπακούω στους κανόνες του λογισμικού και της κοινότητας για να συνεχίσω να υπάρχω, και όπως βλέπετε συνεχώς σβήνουν τα like, σβήνουν τις συνδρομές, απομειώνουν, δημιουργούν προβλήματα, με κλείνουν κάθε τόσο. Αλήθεια. Γιατί άραγε να κλείνουν μόνον εμένα, επαναλαμβάνω μόνον εμένα, δεν υπάρχει άλλος που τον έχουν κλείσει τόσες φορές, ενώ τόσοι άλλοι χρησιμοποιούν και σκληρή ρητορική και επίθετα και χαρακτηρισμούς, ωστόσο δεν έχουν κλείσει ποτέ. Αυτό το αφήνω στην κρίση σας το αφήνω για να το δείτε, να το σκεφτείτε, να το σχολιάσετε μέσα σας με τους φίλους σας. Με έχουν κλείσει μέχρι τώρα στα δύο χρόνια πάνω από τέσσερις, πέντε φορές. Έτσι. Ε, δύο φορές με έχουν κλείσει για τις συνεντεύξεις που ανέβασα του κυρίου Αντωνιάδη. Άλλες δύο φορές με έχουν κλείσει για το ζήτημα των υγειονομικών. Έτσι πρόσφατα τον Σεπτέμβριο του 2022, και με ξανάκλεισαν και τώρα ε, με αφορμή την εκπομπή στις 22 Νοεμβρίου για την αλληλεγγύη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνη μου, και μου έστειλαν αυτή την ειδοποίηση στις 21 Φεβρουαρίου ενώ εγώ έχω πάψει να κάνω και live και κανονικές εκπομπές, μανιτοσκοπημένες. Ανέβασα μόνο δύο σκέψεις μου και κάνα δύο επιστολές ως απάντηση στους προβληματισμούς και στις σκέψεις μου. Το λογισμικό, λοιπόν, της πλατφόρμας, τι θέλει. Θέλει συχνά, θέλει fast track, αυτή είναι η εποχή. Θέλει γρήγορα, σύντομα βίντεο, περιεκτικά, πυκνά ε, και πολλά, ή δυνατόν και δύο και τρία την ημέρα. Όσο πολλαπλασιάζονται τα copy-paste με τα URL και τα link, στους φίλους που στέλνετε κάθε φορά ανοίγει κάποιος και μόνο που ανοίγει το URL έχει καταγραφεί ήδη στην μπάγκα του καθενός youtuber ένα views κάθε views όσο πιο πολλά views τόσο περισσότερες διαφημίσεις όσο περισσότερες διαφημίσεις τόσο περισσότερα χρήματα στην μπάγκα των πολυεθνικών που ελέγχουν και την πλατφόρμα της YouTube. Εγώ λοιπόν επειδή αυτό που κάνω και το θεωρώ υψηλό λειτουργήμα και υπούργημα δεν εννοώ ότι πρέπει να ζητάω χρήματα, δεν λέω ότι έχω ή ότι μου περισσεύουν. Έχω όμως τη δυνατότητα, διευθύνω μια πολύ καλή εφημερίδα την οποία πολύ σπάνια προβάλλω μέσα από αυτές τις δυνατότητες που μου δίνει η YouTube ενώ την πρωινή δεν το κάνω, δεν κάνω κατάχρηση για να κάνω έμεση διαφημιστική προβολή άλλων προϊόντων όπως για παράδειγμα της πρωινή, όπως το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι έτσι Παρ' όλα αυτά είχα και μια τέτοια ειδοποίηση, μια παρένθετη και έμεση διαφήμιση όλο αυτό το διάστημα που εγώ επαναλαμβάνω όπως έχετε δει δεν ανεβάζω πια βίντεο. Το πότε θα ανεβάσω βίντεο θα εξαρτηθεί από τα γεγονότα, από την περαιτέρω εσωτερική ζήμωση στην οποία Έχω αυτοπεριορίσει τον εαυτό μου σε μια περίοδο περισυλλογής και αν μη τι άλλο αυτοκριτικής στους προβληματισμούς που έχω αναπτύξει αν πρέπει να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια. Ξαναλέω λοιπόν, γυρίζω στην τεχνική τον, ε, του λογισμικού. Το λογισμικό είναι αχόρταγο. Όσο περισσότερα βίντεο δώσεις και ανεβάσει τόσο περισσότερα URL θα κινηθούν, τόσο περισσότερα views, όσο περισσότερα views θα φέρουν πολλές διαφημίσεις την ώρα της προβολής του βίντεο οι πολλές διαφημίσεις θα φέρουν χρήματα αρκετά στην πολυεθνική και κάποια ψίχουλα θα δώσουν και σε σένα που κάνεις τον κόπο και πλέον ε, το YouTube και όλες οι παράλληλες πλατφόρμες είναι ένα νέο παγκόσμιο υπερσύστημα στο οποίο έχουμε εγκλωβιστεί όλοι. Αυτή είναι η προβληματισμοί αν πρέπει να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας ή θα πρέπει να συνεχίσω αυτό που κάνω ήδη, τις διαλέξεις ε, δεν τις έχω σταματήσει και τις συναντήσεις σε σπίτια με 5, 6, 7, 10, 15, 20 ανθρώπους. Έχω πάει και σε πρόσκληση στην επαρχία, σε σπίτι που μου είπαν θα ημασταν 12 12-15 νοματίοι και στο τέλος χαιρέτησα πάνω από 70-80 ανθρώπους στον κήπο. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω ότι ακριβώς γιατί η, η καταπολέμηση στον πυρήνα αυτή της παγκόσμια προσπάθειας που γίνεται για την ε, πλήρη ε, αποχάβρωση του ανθρώπου, πλήρη από αιεροποίηση, από προσωποποίηση και τον πλήρη και απόλυτο εξατομικισμό, εγωκεντρισμό, όπου έχουμε κάνει το κινητό προέκταση του χεριού μας, είναι αυτό το νέο παγκόσμιο υπερσύστημα, όπου ο καθένας πια έχει τη δυνατότητα να λέει τα πάντα, να δηλώνει ό,τι θέλει ή ό,τι θα ήθελε να είναι, έτσι να βρίσκει κοινωνική καταξίωση, κοινωνική αναγνώριση σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν, παραμένουν στη σιωπή τους, στο περιθώριό τους, παράγουν κοινωνικό έργο. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που παράγουν κοινωνικό έργο αθόρυβα, χωρίς καν να έχουν την ανάγκη να το προβάλλουν και αυτό απλώνεται παντού. Υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα, γι' αυτό και επιμένω στην κοινωνική συνάθρηση. Αυτή είναι η αντιμετώπιση σε όλη αυτή τον οδοστρωτήρια της παγκοσμιοποίησης όπου μας κλείνουν στον κόσμο μας σε ένα ψηφιακό κελί, μετατρέπουν το σπίτι μας σε ψηφιακό κελί και πλέον σου δίνει τη δυνατότητα, σου λέει πες ό,τι θέλεις και εσύ είσαι κάτι, ε, δήλωσε ό,τι θέλεις να είσαι και όποιοι το πιστέψουν το πίστεψαν. Αυτό είναι το παγκόσμιο υπερσύστημα. Και βλέπεις τον καθένα να δηλώνει ανερθρίαστα, δημοσιογράφος, να δηλώνει παραγωγό, να δηλώνει ό,τι θέλει χωρίς να έχει κάνει την προηγούμενη εμπειρία. Παλαιότερα, μέχρι και πριν από λίγο χρόνια, πριν εξαπλωθεί αυτό το παγκόσμιο υπερσύστημα, υπήρχε η αναγκαιότητα για να εξαπλωθεί η απόλυτη εξάρτηση και έτσι εφηβρέθηκε αυτή η ιστορία, η οποία έχει καταλήξει ίσως στη μεγαλύτερη γενοκτονία του ανθρώπινου γένους, στο συντομότερο χρονικό διάστημα, ο θάνατος απλώνει κάθε μέρα το πέπλο του, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αυτό πλέον μας το έχουν κάνει η καθημερινότητα. Να ακούμε ότι πέθανε 21 χρονών, 42, 35, 13, 20, μικρό παιδί. Το έχουμε κάνει η καθημερινότητα, το έχουμε αποδεχθεί. Και παράλληλα ζούμε στον ψηφιακό μας κόσμο, στο ψηφιακό μας κελί, στον εγωκεντρισμό μας. Αυτό είναι το επίτευγμα της υπερπαγκοσμιοποίησης. Αυτό θέλει ο κύριος Κλάου Βαμπ και όλοι αυτοί η μεγάλη αναθεωρητική της σύγχρονης εποχής, ε, ο κύριος Νουάρ Χαράρη και πολλοί άλλοι, οι οποίοι τι θέλουν. Θέλουν το μετάνθρωπο, χωρίς συναισθήματα, χωρίς ψυχή, ένα ανθρωποειδές, το οποίο απλώς θα ακολουθεί και θα εκτελεί εντολές. Και χωρίς να έχει το χρόνο να τις επεξεργαστεί. Εξού και το fast track. Πες τα μεγάλα γρήγορα να τελειώνουμε. Να, να πάμε αλλού. Αυτό είναι το νέο DNA που δημιουργούν. Πες τα γρήγορα. Αντιθέτως, άμα ψάξετε λίγο περισσότερο και εμβαθύνετε λίγο περισσότερο, σε εμά που στο DNA μας υπάρχει η ελληνική ψυχή, θα δείτε ότι ακόμα και η ελληνική γραφή είχε πολύ μεγάλες προτάσεις, γι' αυτό και υπήρχαν τα διάφορα πνεύματα, τα κόμματα, οι δασίες, για να υπάρχουν παύσεις στο χρόνο ομιλίας, χρώμα, έτσι. Αλλά το χαρακτηριστικό ήταν η μεγάλη πρόταση. Δείτε την Οδύσσια, δείτε την Ιλιάδα και άλλα μεγάλα κείμενα ιστορικών, ε, φιλοσόφων. Το... το χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι η μεγάλη πρόταση. Στη γραφή αλλά και στον προφορικό λόγο. Γι' αυτό και ήταν πλούσια και παραμένει πλούσια άσχετα αν θέλουν να την ε, με όλα αυτά που κάνουν. Παραμένει πλούσιο λογισμικό η ελληνική γλώσσα ακριβώς γιατί έχει όλα εκείνα τα εργαλεία που κινητοποιούν τους νευρώνες, η ελληνική γλώσσα είναι από μόνη της ένα λογισμικό, που κινητοποιεί τον ανθρώπινο εγκέφαλο και του ε, απελευθερώνει όλες αυτές τις εσωτερικές δυνάμεις που έχει, οι οποίες είναι ανεξάντλητες, για να μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του, τις δυσκολίες του και κάθε τι άλλο που αναφύεται στην πορεία της ζωής του προς το καθομοίωση. Ξαναλέω λοιπόν ότι ε, η παγκοσμιοποίηση δεν θέλει ανάλυση, δεν θέλει αφύπνιση. Η αφύπνιση δεν μπορεί να γίνει με fast track video, με fast track podcast, με τίτλους απλούς, όπως θέλουν σήμερα τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί όσο λιγότερο χρόνο έχεις, μένουν σε τίτλους οι εντολές που έχεις να ακολουθήσεις. Πες τα μεγάλα να τελειώνουμε, να ακούσουμε, να πάμε κι αλλού. Όταν κάνει αφύπνιση όμω, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να έχει το χρόνο να αναλύσει, να εξηγήσει στο θεατή σου, στον ακροατή σου, στον συνάνθρωπό σου, στον συναδιπόρο σου, στον σύντροφό σου, ε? με ηρεμία, με γαλήνη, να την εκπέμπεις εφόσον μπορεί και εφόσον τη διαθέτει, αυτό που θέλει να του μεταφέρει ω μήνυμα. Χωρί να του κονιορτοποιείς το αυτεξούσιο. Αυτό είναι ο δεύτερος μεγάλος κίνδυνος και ένας πολύ επικίνδυνος ακροβατισμός στον οποίο νιώθω ότι βρίσκομαι όταν είμαι κάθε φορά κοντά σας εκτεθειμένος είτε μέσω podcast είτε μέσω live είτε μέσω μαγνητοσκοπημένης εκπομπής να μην χειραγωγώ απλώς να διευρύνω τους ορίζοντες της σκέψης σας και έτσι να συμβάλλω στη διεύρυνση του αυτεξούσιου που ο καθένας διαθέτει, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και πολύ λεπτή η οριογραμμή, ανεπαίσθητα λεπτή, του να ενημερώνει ή να, όπως για το δημοσιογράφο, είναι άλλο η είδηση και το γεγονός και άλλο το σχόλιο. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχει διοντολογία. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα υπόλοιπα. Είναι, είναι, λοιπόν ε, αναπότρεπτος ο κίνδυνος να ε, ενημερώνεις και να προσπαθείς να κρατήσεις την ισορροπία σου ώστε να μην πιάσει τον εαυτό σου να χειραγωγεί. Κάτι που πολλές φορές οι θελημένα ή οι αθέλητα δυστυχώς το κάνουν άνθρωποι που θέλουν να λέγονται και πνευματικοί στο χώρο της Εκκλησίας μας και αυτό το βλέπουμε πια ως κατάχρηση όπου έχει γίνει επάγγελμα πια το να είσαι προφητολάγνος, αγιολάγνος και όλα τα σχετικά γι' αυτό χρειάζεται μια άλλη αιρετή η διάκριση. Ξαναλέω λοιπόν ότι για να κλείσω αυτές τις εσωτερικές παρενθέσεις στο λόγο μου στις 21 Φεβρουαρίου λοιπόν έλαβα αυτή την ειδοποίηση για τη ρητορική μίσους, θα σας τη δείξω και έτσι αναγκάζομαι να σας πω γιατί έρχονται πάρα πολλά στις ημέρες που πλησιάζουμε από εδώ και στο εξή, έρχονται τόσα και πολλά δεινά με έκτακτα ή απρόσμενα γεγονότα θα τα δείτε τις επόμενες ημέρες θα τα δείτε θα δείτε πολλά γεγονότα πολλά μάλιστα εκ των οποίων θα μοιάζουν και τυχαία ενώ στην πραγματικότητα δεν θα είναι τυχαία έτσι θα δείτε πολλά δεν θέλω να είμαι μη άγγελος κακών μηνυμάτων ή να σκορπάω τρόμο, πανικό, είναι κάτι που πουλάει, ε, θα το δείτε σε πολλούς youtuber, σας λένε ένα σωρό πράγματα, θα γίνει αυτό, έρχεται νύχτα, έρχεται βράδυ, έρχεται προδοσία κλπ. κλπ ε, γνωστοί youtuber και πολύ δημοφιλείς μάλιστα. Και ανοίγει να παρακολουθήσεις, εγώ το κάνω γιατί είναι μέρος της δουλειάς μου και της αποστολής μου, να ξέρω και τι λέγεται και τι ακούγεται και ποιοι υφαρπάζουν, ποιοι παίρνουν ιδέε ποιοι... και όλα τα σχετικά είναι κομμάτι τη καθημερινότητάς μου να παρακολουθώ του πάντε, όσου έχουν πέσει στην αντίληψή μου δηλαδή. Και ανοίγει και βλέπει και πάπ κοιλιά. Άλλο πράγμα ο τίτλο. Γι' αυτό και αποφεύγω, παρότι έχω πει σε όλα μου τα βίντεο, υπάρχουν κωδικοποιημένε πολλέ πληροφορίε, πολλέ πληροφορίε, πολλέ ειδήσει, αρκετή ενημέρωση. Όμω αποφεύγω να βάλω τίτλους οι οποίοι είναι κράχτες για να πάρω τα views και μετά και so και τι έγινε ακριβώς αυτό προσπαθώ να καταπολεμήσω και αν μπορώ να προσφέρω και να συνεισφέρω κάτι σε εσά στο κομμάτι που λέγεται αφήμιση είναι να σας μαθαίνω πως θα διακρίνετε τα fake news από την πληροφόρηση γιατί η υπερπληροφόρηση καταντά σε misinformation παραπληροφόρηση αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και αυτό το κίνδυνο πλέον τον έχουν κάνει, τον έχουν εκλογικεύσει, τον έχουν κάνει καθημερινότητα, στον έχουν προσφέρει Έτοιμο στο, πιάτο, στο πιάτο, στο χέρι σου, στην προέκταση του χεριού σου, στο κινητό σου και εσύ ακούς τα πάντα. Ακούς τον καθένα που δηλώνει δημοσιογράφος, δηλώνει παραγωγός, σου βάζει και από κάτω ένα μπάνερ, ένα, δύο-τρεις λογαριασμούς, σου λέει ότι ταΐζω και τόσες οικογένειες, ναι, πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Ε, μόνο που ο υπεύθυνο πολίτη, ο υπεύθυνο, πολ, ο ενεργό πολίτη είναι και ο πλήτη με την έννοια της γνώσης. Ο Έλλην, είναι Έλλην ο πλήτη με την έννοια τη γνώση. Δεν εννοώ ότι πρέπει να οπλοφορεί, αν και πλέον στι μέρες μας Οι πωλήσει των όπλων και οι αδειοδοτήσεις παρότι έχουν περιοριστεί, να το πω και αυτό, εντούτοις απλώνονται γιατί η εγκληματικότητα έχει διασκορπιστεί παντού. Δεν μπορεί να αποκρυφτεί. Δύο πράγματα έχουν ε, απλοθεί στην Ελλάδα. Η εγκληματικότητα σε δυσθεώρητους δίκτες και με απίστευτες προεκτάσεις και ο θάνατος. Αυτά τα δύο είναι τα οποία μας τα έχουν κάνει καθημερινότητα έτσι, και πλέον τα προσπερνάμε. Τα θεωρούμε σαν ένα κομμάτι της ζωής μας και η βία, κάθε μορφή βία, η εγκληματικότητα, έτσι, που γεννάει και βία, κάθε μορφή βία, και ο θάνατος που απλώνεται πια ανεξαρτήτως ηλικίας σε όλους. Δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει νεκρό οποιασδήποτε ηλικίας. Ξαναλέω ότι η ανθρωπότητα ζει το μεγαλύτερο ολοκαύτωνα, τη μεγαλύτερη γενοκτονία στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Ένας από τους λόγους που επίσης με ε, τιμωρούν επειδή όπως είπα η ελληνική γλώσσα είναι λογισμικό δεν είναι εύκολα να την περιορίσεις υπάρχουν πολύ πολλά ρητορικά σχήματα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις προκειμένου να πεις αυτό που θέλεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις την απαγορευμένη λέξη Εν πάση πτώση, βρίσκομαι λοιπόν υπό περιορισμό ε, η ημερομηνία που ηχογραφώ αυτό το podcast 23 Φεβρουαρίου Ξαναλέω ότι είναι, είναι δύσκολο στην κοινή λογική να βλέπει έναν λαϊκό, έναν κοσμικό, συχνά να έχει στο λόγο του πνευματική διάσκαση, όχι θρησκευτική, θρησκευτικό φανατισμό, γιατί όπως έχετε δει, δεν χαρίζομαι στον κλήρο, στην τάξη τηλεβητική, ε, λέω τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι με βάση πάντα στοιχεία, ρεπορτάζ, έρευνα, διασταύρωση και θα ξαναπώ για άλλη μια φορά όσο και αν κακοκαρτήσω κάποιους αν τυχόν έλεγα όσα γνωρίζω στα 40 χρόνια της επαγγελματική μου πορείας η Ελλάδα θα κεγόταν από την Κρήτη μέχρι το Άγιον Όρος θα κάνω μια μικρή διακοπή γιατί κάπου δίπλα μας κάνουν τεχνικές εργασίες Συνεχίζω λοιπόν από εκεί που διέκοψα πηγαίνοντας ε, όχι κόντρα, δεν θα πω ακριβώς κόντρα ούτε πηγαίνοντας αντίθετα στο ρεύμα της εποχής παρόλο που έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα ε, εγώ σας καλώ να αρχιοθετείτε στην ψηφιακή σας στη βιβλιοθήκη είτε τα podcast είτε τα βίντεο και τα live και τα μαγνητοσκοπημένα και να τα βλέπετε με τους φίλους σας, τους δικούς σας ώστε να μεγαλώνει ο κύκλος σας να γίνεται συζήτηση, να γίνεται διάλογος να ανταλλάσσονται γνώμες και απόψεις να σχολιάζετε όλα αυτά που ακούτε, εφόσον σας ενδιαφέρουν και τα κρατάτε. Αυτό είναι πολύ βασικό, ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας, όχι απλώς για να το σχολιάζουμε, αλλά για να επεκτείνουμε τη σκέψη μας, μελετώντας, διασταυρώνοντας αυτά που ακούμε, όχι μόνο από μένα. Το έχω πει ότι ό,τι ακούτε, γι' αυτό δεν δίνω και πλήρη και απόλυτα σε σημείο που να είναι κρέμα, παιδική ή τροφή για σκέψη που προσφέρω, αφήνοντας πράγματα πολλά ε, με κώδικα ώστε να μπορείτε να τα διερευνήσετε, να τα ψάξετε, να τα μελετήσετε και κυρίως να τα διασταυρώσετε και έτσι εσείς να διαμορφώσετε την τελική γνώμη και άποψη για κάθε θέμα που καταπιάνομαι κάθε φορά και νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να κάνετε για οτιδήποτε ακούτε πλέον σε αυτό το νέο παγκόσμιο υπερσύστημα το οποίο πλέον έχει εχμαλωτήσει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει προέκταση στο χέρι του το κινητό του είναι κατάντημα της εποχής να βλέπεις μια μεγάλη παρέα 10-20 άτομα και όλοι ενώ πίνουν καφέ, ενώ απολαμβάνουν την πορτοκαλάδα τους, το χυμό τους, το φραπέ τους, το οτιδήποτε, το γλυκό τους, το φαγητό τους, δίπλα τους υπάρχει το κινητό, το τάμπλετ και πάβουν να μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αυτό είναι το τελικό ζητούμενο και σε αυτό το οποίο είναι που πηγαίνω αντίθετα, οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, οι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν μέσα από τη γλώσσα, το διάλογο, τη συζήτηση, την αντίθεση, την όξυνση μέσα από όλες αυτές τις ανθρώπινες διαστάσεις. Αυτό ακριβώς που θέλει ο μεταανθρωπισμός, τον οποίο ευαγγελίζονται οι πάντες από τον κύριο Νουάρ Χαράρη, ο οποίος έφτασε να πει ότι πλέον δεν τον έχουμε ανάγκη το Θεό, έτσι. Μέχρι ε, ήταν κάτι που το ψιθύριζαν για τις προηγούμενες 4-5 δεκαετίες, κυρίως όλα αυτά τα αριστερά και προδευτικά συνοθυλεύματα, σήμερα το λένε καθαρά, ε, ξεκάθαρα και προπαγανδίζουν και επικοινωνούν νέες μορφές ε, ψυχοπνευματικής εξάρτησης, έτσι δεν, ε, δεν επικοινωνούν, δεν επικοινωνούν νέες μορφές επικοινωνίας λόγου και διαλόγου θέσεων και αντιθέσεων αυτό ακριβώς που επιχειρείται είναι ο εξατομικισμός, ο πλήρης ατομοκεντρισμός, η επανάσταση του εγώ, εγώ να είμαι καλά, η πάρτι μου να είναι καλά και γέα πυρή μικθήτων. Αυτό είναι το δόγμα της εποχής. Σε αυτό λοιπόν δεν μπορώ να συνεισφέρω και γι' αυτό σας καλώ στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας έτσι ενθυμούμενος και έναν καλό παλιό φίλο, το Διονύση του Σαββόπουλο, ο οποίο στη δεκαετία του 90, αν θυμάμαι καλά, είχε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Το Ζητώ, ζήτω το ελληνικό τραγούδι και κάποια στιγμή σχολιάζοντα κάποιου. Ε, ε οι οποίοι τον εγκαλούσαν πως είναι δυνατόν να βγαίνει και να κάνει εκπομπή στην κρατική έρτη τότε αφού είναι ένας τραγουδοποιός ένας πετυχημένος στιχουργός ένας συνθέτης πως εκτίθεται και τότε είπε κάτι πάρα πολύ καλό και αυτονόητο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι στυπουργός ή τραγουδοποιός δεν μπορώ να παίξω και πλήκτρα και τύμπανο και κλαρίνο και πνευστά και οτιδήποτε ή και να κάνω μια εκπομπή κατ' επέκταση. Μας αρέσει να βάζουμε ταμπέλες, αυτό ήθελε το σύστημα πάντα, αυτός είναι μόνο γιατρός, αυτός είναι μόνο ποδοσφαιριστής, αυτός είναι μόνο δημοσιογράφος. Αυτός είναι μόνο ε, σαν Αυτός είναι μόνο κοράκι, νεκροθάφτης. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος έχει πολλές διαστάσεις και πολλές δραστηριότητες και έναν πολυπίκυλο ορίζοντα. Αυτό ακριβώς είναι που θέλουν να ψαλιδίσουν τα τελευταία 20-30 χρόνια. Για να δω ποιος είναι τώρα. Λοιπόν, κουριερίτερα, έφερε βιβλία. Ε, έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό ακριβώς το πνεύμα της εποχής όπου θέλει τον άνθρωπο να το μετατρέψει σε μεταάνθρωπο σε ανθρωποειδές χωρίς τη δυνατότητα να επεξεργαστεί μια πληροφορία εξού και το Fast Track. τέλειωνε μεγάλο πες γρήγορα ότι έχεις να πεις να πάμε στον επόμενο όταν είναι μικρός ο χρόνος δεν μπορεί να επεξεργαστεί ο εγκέφαλος την πληροφορία, να την περάσει από όλα τα φίλτρα που χρειάζεται. Καταρχήν η ανθρώπινη σκέψη, το λειτουργικό του εγκεφάλου μας. Και μετά να θέσει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που θα κινήσουν το χέρι, τα μάτια, τα αυτιά για να κάνουμε τη διασταύρωση, την έρευνα κλπ. Δεν θέλουν, έχουν βρει ακριβώ. Ποια είναι εκείνα τα σημεία του εγκεφάλου τα οποία επιτρέπουν στο λογισμικό να διεισδύσει, να αφήσει κενό, εννοώ το λογισμικό του ανθρώπινου εγκέφαλου, να αφήσει κενό, σας θυμίζω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος είναι ο τελειότερος υπολογιστής, αν μιλάμε με τη γλώσσα της τεχνολογίας, στη, στο, στην ανθρώπινη επιστήμη, έτσι, ε, ο οποίος έχει μελετηθεί, αν δεν με γελούν τα στοιχεία τα οποία έχω κατά καιρού κοιτάξει, το πολύ μέχρι το 2 με 3%. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι αυτό του, του ανθρώπινου εγκεφάλου που σε πραγματική μορφή είναι μια ουσία περίπου 1,5 με 2 κιλά στο κέντρο του κρανίου, του ανθρώπινου κρανίου, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που κάνει τα πάντα. Από εκεί ξεκινάνε όλες οι συντολές, τα αισθητήρια είναι οι τέλειες κάμερες, τα τέλεια ακουστικά, η τέλεια κοργή, τα μάτια και τα αυτιά κλπ. Έχει και άλλες αισθήσει, πολλές, δεν είναι μόνο η όσφρηση και η αφή, είναι και η ενσυναίσθηση, είναι η διόραση, είναι άλλες αισθήσεις που δεν μπορεί να πιάσει ο ανθρώπινος, να συλλάβει η ανθρώπινη σκέψη μέχρι τώρα η ανθρώπινη επιστήμη. Γι' αυτό και όλα αυτά τα κατεχωρεί ως φαινόμενα παραψυχολογίας, φαινόμενα παραφυσικά, υπερφυσικά. Ό,τι δεν μπορεί να ερμηνεύσει ο άνθρωπος, του δίνει μια άλλη τελείως διαφορετική διάσταση και αυτό συμβαίνει και στην εποχή μας με όλα αυτά τα υπερφυσικά ή παραφυσικά φαινόμενα. Με βάση πτωση γυρίζοντας την αρχική σκέψη για να μπορέσω να ολοκληρώσω το σημερινό podcast το οποίο γίνεται με ε, χωρίς τους ε, επαγγελματικούς κανόνες δηλαδή να είμαι απομονωμένος σε ένα στούντιο ε, με ηχομόνος κλπ. Θα το ήθελα, αλλά έχω ξαναπεί ότι δεν θα γίνω και δεν είμαι επαγγελματίας youtuber ή επαγγελματίας podcaster ε, θέλω να είμαι ένας από εσά, κάνοντας και διαθέτοντας το χρόνο μου για σας σε αυτό που λέγεται εθνική αφύπνιση, κοινωνική αφύπνιση, ιστορική αφύπνιση, πολιτική αφύπνιση ενίοτε με την πληροφορία και το ρεπορτάζ και πνευματική και ψυχική αφύπνιση και ηθική αφύπνιση. Είναι μια λέξη που την έχουμε βγάλει από τη δημόσια σφαίρα την έννοια του ήθους. Το ήθος έχει κι άλλα ως παρεπόμενα. Την αξιοπρέπεια, την ευγνωμοσύνη, την αξιοκρατία και πολλά άλλα. Μπάς και τώρα δεν κάνω ουσιαστικά εκπομπή αφύπνιση. απλώς εξηγώ ορισμένα πράγματα για το κομμάτι της απουσίας και ως παρένθεση στην παρένθεση, εντός παρένθεσης ο παρένθεση, σε αυτό που έλεγα ότι στις 21 Φεβρουαρίου έλαβα μια ειδοποίηση ότι θα μείνει κλειστός για μια-δυο εβδομάδες και όσο θέλει οι κανονισμοί της πλατφόρμας επειδή παραβίασες τους κανόνες για την περιδιτορικής μίσους και μου υπενθυμίζουν το βίντεο με το live της 22ης Νοεμβρίου όπου αναφερόμουν στην αμαρτωλή αλληλεγγύη, τη μικιό του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου και τη συμπεριφορά του νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο οποίο φρόντισε να κλείσει αυτή η υπόθεση με το γνωστό τρόπο, πρόσκληση σε δείπνο των δικαστικών, να το κλείσουμε, να μην γίνει σκάνδαλο περαιτέρω κλπ. Γιατί εντωμεταξύ τα βρήκε με όλου του πρωταγωνιστέ αυτού του σκανδάλου, όλου του στήριξε, όλου του βοήθησε, όλου του ανέχτηκε. σε αντίθεση με τι διακηρύξει του όταν ήταν Μητροπολίτη στη Βόνη, εν πάση περιπτώσει δεν θα ασχοληθώ τώρα. Δεν είναι η ώρα να ασχοληθώ με αυτό. Απλώ για να μπορέσω να ολοκληρώσω αυτό το podcast θα πω ότι ε, ο πυρήνας ή αν θέλετε αυτό που θέλω να σας επικοινωνήσω η ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης και η λειτουργία και η χρήση του, άλλοτε κατοικονομία, και τα παραχώρηση του αυτεξούσιου του ανθρώπου ε, είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου και κυρίως σε όλους εμάς που έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε κάποια μηνύματα ή, έλεγα και πριν, η πνευματική, έτσι, είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ αφύπνισης, επικοινωνίας, πληροφορίας και χειραγώγησης. Κάτι που ε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτόν που κάνει το λειτουργήμα, αν το βλέπει ως λειτουργήμα ή σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν γεμίσει το διαδίκτυο και ο καθένας αυτοπαρουσιάζει τον εαυτό του όπως θέλει αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια, θα δείτε ότι όλοι αυτοί πέρα από τους γνωστούς που ξέρετε αυτούς τους 10-15 οι οποίοι πια ορθά αυτά σου λένε εμεί είμαστε επαγγελματίε, θα βάλουμε και μπάνερ, θα σου ζητήσουμε να συμμετάξεις και να βοηθήσεις το κανάλι αν σου αρέσει και αν το θες να το στηρίξεις, βάλε και στα ευρώ σου. Λοιπόν, υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι λένε όσα λένε, κάνουν όσα κάνουν, πολύ μάλιστα με το πολύ έτσι ζηλωτικό πνεύμα στο Χριστό, στην Ορθοδοξία, στο Θεό, στην πίστη, αλλά βλέπετε στα πλαϊνά, άμα παρακολουθήσετε, για παρακολουθήστε το, για δείτε το, για παρατηρήστε το, έχουν και μπανεράκια που πουλάνε διάφορα από σταυρουδάκια, λιβάνια, εικονίτσες και διάφορα ε, πράγματα που χρησιμοποιεί ο πιστός στη λειτουργική του ζωή μέχρι ματζούνια, βότανα, ό,τι θέλετε. Πουλάνε ε, τα πάντα. Αυτό λοιπόν έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ουσία της αφύπνισης ή και αυτού που θέλει κάποιος να προσφέρει. Και σε αυτό είμαι Απέναντι, δεν μπορώ να... Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι και δεν θα γίνω επαγγελματίας youtuber και γι' αυτό αφήνω και τα λάθη να υπάρχουν. Γιατί χάρη στο λάθος και εγώ φαίνομαι ατελ... ατελής ενωπιών σας, άρα έχω το περιθώριο να βελτιωθώ. Επαγγελματίας γραφιάς είμαι. Επαγγελματίας δημοσιογράφος, δόξα του θέο υπήρξα 40 χρόνια και όπως έχω πει στο διαδίκτυο, δεν θα βρείτε βιογραφικό μου, θα βρείτε σίγουρα αρκετή λάσπη που προέρχεται από συγκεκριμένη σελίδα, από άνθρωπο ο οποίος είναι του κοινού ποινικού δικαίου ε, και βιογραφικό δεν θα βρείτε γιατί έχω φροντίσει εγώ, δεν με ενδιαφέρει η ιστεροφημία μου ή να μείνει κάτι με ενδιαφέρει η ουσία και η ουσία δεν έχει αξία εάν ξεπερνάει κάποιους κανόνες έλεγα πριν ότι είναι δυσδιάκριτα τα όρια της επικοινωνίας, της αφύπνισης, της ενημέρωσης, του κηρύγματος, αν θέλετε, του Θείου Λόγου, από τη χειραγώγηση. Κάτι στο οποίο αρέσκονται αρκετοί που θέλουν να αυτοτιτλοφορούνται ως πνευματικοί, αλλά άλλο η πνευματική σχέση του πνευματικού με τον πιστό, με τον συνάνθρωπό του, και άλλο η χειραγώγηση. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Έχω μιλήσει γι' αυτό στο παρελθόν, σε κάποια από τα επόμενα podcast θα εξηγήσω ποια είναι τα χαρακτηριστικά της χειραγώγησης ποια, και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πνευματικού, του υγιού πνευματικού, της υγιού πνευματικής σχέσης ενός ανθρώπου με τον καθοδηγητή του, με τον πνευματικό του. Είναι άλλο ένας καθοδηγητής που τον έχουμε βάλει στη ζωή μας με δική μας απόφαση και προστρέχουμε σε αυτό. Άλλο ο πνευματικός Άλλο εξομολόγος ο οποίος θα κάνει χρήση και της ευχής με τον πετραχύλι κλπ. Εδώ λοιπόν δώστε μου την ευκαιρία πάλι να σας ξαναπώ ότι εγώ δεν είμαι πνευματικός. Γι' αυτό και συχνά σας λέω και θα το επαναλαμβάνω όσο πιο συχνά μπορώ θα πρέπει να απευθυνθείτε σε πνευματικούς να τους αναζητήσετε και όσο πιο, καθαρό είναι, όσο πιο καθαρή είναι η κρίση σας, ανάλογα με το χαρακτήρα που έχετε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας, τις προσλαμβάνουσε, τα βιώματα, θα βρει και τον κατάλληλο άνθρωπο που θα κουμπώσει και θα μπορεί να τον ακούει, να τον αφουγκράζεται και εκεί εκείνο πάλι με τη σειρά, ο πνευματικό ή ο καθοδηγητή ή ο άνθρωπό μα, εν που εμπιστευόμαστε τι αγωνίε μα, τα προβλήματά μα, για να ακούσουμε μια δεύτερη γνώση, γνώμη, με τη διαφορά ότι ο πνευματικό είναι άνθρωπο ο οποίο είναι μάρτυρα του Θεού μπροστά σε αυτά που διηγήσα. Και αυτό δεν το έχει βάλει η Εκκλησία έτσι τυχαία. Το έχει βάλει γιατί τι θέλει να καταπολεμήσει το DNA του ατομικισμού που είναι ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι το κύτταρο και ο πυρήνας, το μόριο αν θέλετε, της κάθε έκπτωσης του ανθρώπου από τη φύση του, για να μην πω της κάθε αμαρτία που είναι το τετριμένο προτιμώ να λέω της έκπτωσης του ανθρώπου από τη φύση του από την πνευματική του οντότητα από την πνευματική του και την ποιοτική του αξία από το να λέω απλώς μια τετριμένη λέξη αμαρτία και όποιον χάρη ο χάρος δεν είναι έτσι το τι συνιστά αμαρτία και το τι όχι για τον καθένα είναι τελείως διαφορετικό και ανάλογα την εποχή. Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να πω, μπαίνω σε θεολογικά μονοπάτια. Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να ψάξετε μόνοι σα να βρείτε τον κατάλληλο άνθρωπο που θα σα συμβουλέψει. Το λέω γιατί έρχονται αρκετοί με του οποίου κάνουμε ατέλειωτε συζητήσει, ώρε ατελείωτε και στα σπίτια του και σε κατηδίαν συναντήσει. Θα πρέπει να αναζητήσετε τον κατάλληλο άνθρωπο ως πνευματικό. Πρέπει να βρείτε πνευματικό άνθρωπο. Υπάρχουν και εξαιρετικοί ψυχολόγοι, ψυχαναλυτέ που σου λένε, και αυτοί είναι πολύ έντιμοι, που σου λένε, αγαπητέ μου, δεν είσαι για μένα. Δεν έχει ψυχολογικά και ψυχικά προβλήματα. Έχει πνευματικέ αναζητήσει. Άρα, πρέπει να βρει τον κατάλληλο πνευματικό. Υπάρχουν τέτοιοι, δεν είναι πολλοί. Τώρα έχει γίνει επάγγελμα αυτό. Κάθε γειτονιά έχει γεμίσει και ένα πνευματικό. και ένα σύμβουλο οικογενειακό. πείτε το όπω θέλετε. Και αυτά είναι πολύ επικίνδυνα. ίσω είναι μια σειρά εκπομπών που πρέπει να γίνουν. Διότι ε, σήμερα κάθε γειτονιά έχει και μια ταμπέλα κάπου με έναν σύμβουλο οικογενειακό, με έναν ψυχολόγο, με έναν ψυχαναλυτή και εντωμεταξύ οι ψυχιατρικές κλινικές όλο και γεμίζουν τα ψυχοφάρμακα και τα ψυχοκατασταλτικά όλο και είναι στο κέντρο της ζωής μας και της ύπαρξής μας έτσι, κατάπτωση της εποχής μας Φίλες και φίλοι αυτά ήθελα έτσι να πω ως ένα κομμάτι επικοινωνίας και να σας δώσω και ορισμένα στοιχεία, ένα, μια πληροφόρηση που να εξηγεί ορισμένα πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα ούτε να υποσχεθώ αν θα συνεχίσω να κάνω εκπομπές on camera. Σίγουρα όταν έχω να πω κάτι πολύ σημαντικό θα κάνω μια εκπομπή ακόμα και live αν μου το επιτρέψουν ή μπαγκτοσκοπημένοι και αν τις επιτρέψουν να ανέβει γιατί νιώθω το κλειό ασυκτικό γύρω μου να προσπαθούν να μου κλείσουν τη φωνή, να την σιγάσουν, να την κατασυγάσουν με οποιοδήποτε αφορμή, οποιοδήποτε τρόπο. Ρητορικοί μίσους τώρα χρεώνουν σε μένα όταν κάθε μέρα από όλου αυτούς οι οποίοι κινούνται στο διαδίκτυο από κοσμητικά επίθετα μέχρι σκληρές φράσεις και εκφράσεις κι όμως σε μένα χρεώθηκε το να με κλείσουν στα δείξω. Με, την, με το αιτιολογικό της ρητορική μίσους, για όσα είπα σχετικά με τον Αρχιεπίσκοπο και την αμαρτωλή αλληλεγγύη. Λες και φίλοι, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε σύντομα, είτε με ένα podcast ή, αν ο Θεός θέλει, με κάποιο βίντεο, με κάποιο ρεπορτάζ. Μακάρι να... Μην είναι έτσι τα γεγονότα ώστε να μην με αναγκάσουν να επανέλθω για να μπορέσω με το δικό μου τόνο, το δικό μου ύφος, χωρίς να χειραγωγώ, να ενημερώνω, να πληροφορώ, να αφυπνίζω, γιατί αυτό είναι ο στόχος και η αποστολή μου, χωρίς να γίνεται χειραγώγηση. Γιατί σήμερα πια ε, όλοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το το όλοι είμαστε υποκείμενα και ευάλωτοι στην κάθε είδους χειραγώγηση είτε είναι η συστημική χειραγώγηση από τα συστημικά μημιέτα τα, εταιρικά κόμματα τα μεγάλα εταιρικά κλπ. τα, ή τα μικρά ακόμα μπακάλικα δεν είναι πολύ δυσδιάκριτα τα όρη μεταξύ της πληροφορίας της πολιτικής επικοινωνίας από τη χειραγώγηση Καλή μου φίλη να είστε καλά από όπου και αν είστε από όπου αν κάνετε ακρόαση εύχομαι να προσπαθείτε να ακούτε. Ξέρω ότι πολλοί ακούν, αλλά λίγοι ακούν. Αντιλαμβάνω ότι πολλοί βλέπουν, αλλά λίγοι βλέπουν. Γιατί πολλοί εκλεκτοί, αλλά ο εκλεκτοί. Να είστε καλά, ο Θεός να ευλογεί τις οικογένειε σα, εσά, να σας χαρίζει η υγεία, να σας χαρίζει η δύναμη και κυρίως ανοιχτές τις πνευματικές σας αισθήσει, την αντίληψή σας και να ακούτε τα πάντα, να διασταυρώνετε τα πάντα, να μελετάτε στο χρόνο που σας αφήνουν οι υποχρεώσεις σας. έτσι, γιατί όπως ξέρετε, τρίζει και η καρέκλα, ε, υπήρχε μάλιστα ένας γλυκά ανόητος, ο οποίος το τρίξιμο της καρέκλας το χαρακτήρισε μην πω κάποιοι σε κάποια από τις εκπομπές. Μπάς ε, Ξαναλέω λοιπόν ότι ε, επειδή θα γίνουν πολλά, είτε θα εμφανίζονται ως τυχαία, είτε θα μας εκτρέπουν από την καθημερινότητά μας και την ρουτίνα της επιβίωσης, γιατί δεν ζούμε, δεν, δεν ζούμε, επιδιώνουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις αναγκές που μας έχουν δημιουργήσει, με σκυφτό το κεφάλι να πληρώσουμε λογαριασμούς να προλάβουμε ενοικιοστάσια, να προλάβουμε αγωγές, κλήσεις, αυξήσεις, πληστηριασμούς, να πληρώνουμε λογαριασμούς κάθε είδους λογαριασμούς Έτσι δεν σου αφήνουμε το περιθώριο για να υπάρξεις και να έχεις χρόνο για να μπορέσεις να παράξεις και εσύ και σκέψη και πολιτισμό και παιδεία. Έχω ξαναπεί και έχω αφιερώσει σε αρκετές εκπομπέ ότι το κλειδί όλο είναι ο χρόνος. Γι' αυτό και τον κλέβουν, γι' αυτό και τον ροκανίζουν σε κάθε τι, σε κάθε αφορμή και με κάθε ευκαιρία, ώστε να μην μπορείς να έχεις το χρόνο να σκεφτείς, να επεξεργαστεί ο εγκέφαλος, την πληροφορία ή το μάτι, την εικόνα. Να είστε καλά από όπου και αν ακούτε, να εύχεστε να είστε ενωμένοι, να έχετε ομόνια μεταξύ σας, σύμνια, για να υπάρχει συμπόρευση και συναγωνιστικότητα και κυρίως ομόνια μεταξύ μας για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που θα έρθουν στη ζωή μας είτε ως, είτε ως απρόσμενα γεγονότα. Θα δείτε ότι αυτή η χρονιά, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες πήξαμε τα τελευταία χρόνια, θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα είναι αυτό, ειδικά για το 22 και τι δεν είπανε. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Αντιθέτως το 23 θα είναι μια, γωνιά, μια χρονιά γεμάτη από παγκόσμια γεγονότα, γεγονότα που θα κατακλείσουν την ύπαρξή μας και γεγονότα που θα συγκλονίσουν την ελληνική πραγματικότητα. Θα δείτε, κοντός ψαλμός αλληλούια. Δεν ξέρω, το ένστικτό μου μου λέει ότι θα γεμίσουμε από τέτοια απρόσμενα γεγονότα. Πέρα από το γεγονός ότι δυστυχώς έχουμε κάνει καθημερινότητα αυτό το άκουσμα ότι α, πέθανε ο τάδε, πέθανε η τάδε και ακούς τις ηλικίες και φρύτης. Εντάξει να είναι 80, 85, 90 το καταλαβαίνω γιατί τόσο ήταν ο μέσος όρος ζωής και αυτό ήταν το όριο της θνητότητας. Η θνησιμότητα όμως σήμερα στην Ελλάδα έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Κανείς δεν το λέει. Το έχουμε κάνει η καθημερινότητά μα. Το ένα είναι αυτό. Και όπως είπα και πριν, έχουμε κάνει δύο μάμας την ε, εγκληματικότητα, την ενδοοικογενειακή βία. Κανείς φυσικά δεν μιλάει για όλα τα υπόλοιπα, έτσι, τα παράγωγα και τα υποπαράγωγα. Αυτοκτονίες, ψυχοκατασταλτικά και όλα τα υπόλοιπα που είναι προϊόντα και υποπροϊόντα όλης αυτής της τραγικής εποχής που ζούμε. Ξαναλέω, το 23 είναι μια χρονιά πυκνή από πολλά γεγονότα που αφορούν κυρίως την πατρίδα μας και δεν αναφέρομαι στις τριπλές εκλογές. Θυμάστε ότι και το 22 και το 21 κάποιοι φώναζαν να έχουμε εκλογές και ξανά εκλογές και τον Αύγουστο εκλογές και τον Μάιο εκλογές. Από την αρχή σας έλεγα ότι δεν θα γίνουν οι εκλογές, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του. Όποτε θέλει, είναι ένα από τα λίγα προνόμια που έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργό. Ο συγκεκριμένο θα εξαντλήσει όλα τα χρονικά και συνταγματικά περιθώρια. Θέλει να είναι πρωθυπουργό μέχρι την τελευταία στιγμή, αφού τούτυχε και τούλα είχε να γίνει. Θα κάνει χρήση λοιπόν όλων των δυνατοτήτων που έχει και μετά θα πάμε σε τρει διαφορετικέ εκλογικέ αναμετρήσει. Έχω ξαναμιλήσει πολύ συχνά για πολιτική αποστεθεροποίηση. Θα υπάρξει μια περίοδο έντονη πολιτική αποσταθεροποίηση. Λοιπόν, παρασύρθηκα και πάω σε πολιτική εκπομπή και δεν το θέλω. Λοιπόν, να είστε καλά. Από όπου και να κάνετε ακρόαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χιλιάδες email σας, το ενδιαφέρον σας, τη συμπάθεια που δείχνετε. Η λέξη αγάπη είναι πάρα πολύ μεγάλη για να την πω. Αλλά όμως και αυτήν την εισπράττω μέσα από τις επιστολές και όσοι έχετε καταφέρει να με βρείτε, παρά το γεγονός ότι έχω αλλάξει καν δύο φορές κινητό, και με τα μηνύματά σας στο σας ευχαριστώ, σας είμαι ευγνώμων. Να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμάστε. Ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθυμών. Σας ευχαριστώ πολύ.